τον βουλευτή Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κεκέρογλου, καλημερίζω στο πλαίσιο της εκπομπής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και σας και στους φίλους και τις φίλες μας ακούν. Τώρα η χθεσινή ημέρα και το αποτέλεσμα, τι πραγματικά φέρνει επόμενη μέρα και για το κίνημα αλλαγής και γενικότερα για αυτά τα οποία λέγατε πριν από μια εβδομάδα εδώ ή κάποιες ημέρες στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής από την ίδια συχνότητα για τις ανοιχτές προκλήσεις, τα ανοιχτά ζητήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας, κύριε Κεκέρογλου. Έχουμε πλέον τον νέο πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, με ισχυρή εντολή και βεβαίως όλα πρέπει να επικεντρωθούν στο πώς προχωρούμε. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι τα συνθήματα των δύο υποψηφίων στο δεύτερο γύρο, το μαζί του Νίκου Ανδρουλάκη, το πάμε μπροστά του Γιώργου Παπανδρέου, αν ενωθούν μαζί πάμε μπροστά, τότε μπορούμε πράγματι να πετύχουμε μεγάλη παράταξη και βέβαια να γίνει κυβερνόσα δύναμη με μια προοδευτική πρόταση για την Ελλάδα και τους πολίτες. Αυτό νομίζω είναι ένα στοίχημα που μπορούμε να το πετύχουμε. Και με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το συνέδριο που θα έχουμε τον Μάρτιο ή το επόμενο διάστημα, μπορεί να η ημερομηνία να αλλάξει, ούτως ώστε να χαραχθεί η πολιτική και το ενιαίο αφήγημα που χρειάζεται η παράταξη. Η παράταξη χρειάζεται ένα ενιαίο αφήγημα και αυτό να είναι μέσα στο πλαίσιο της σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής προοδευτικής μας ταυτότητας για την Ελλάδα, αυτό το ενιαίο αφήγημα, για την κοινωνία και βεβαίως για το τι επιδιώκουμε στην Ευρώπη και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορεία της χώρας μας που είναι στο μάτι του κυκλώνα με την έννοια της, ότι δέχεται την επιθετικότητα της Τουρκίας, τα φεύγωνα υπάρχουν ανακατατάξεις και θα πρέπει να πορευτεί με ασφάλεια. Όλο αυτό, λοιπόν, εθνικά θέματα, οικονομία, με βάση θέματα, οικονομία, να ρωτήσω όμως το εξής. Κοινωνική πολιτική, ατζέντα κοινωνική. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως ένα κόμμα το οποίο θέλει να πρωταγωνιστήσει πρέπει να τα έχει προτεραιότητα και με ξεκάθαρες θέσεις. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Ενιαίο αφήγημα, ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά και πρέπει να πάμε μπροστά. Εσείς με την εμπειρία που έχετε μέσα από τον πολιτικό χώρο, εσείς με την εμπειρία που έχετε γνωρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις, πιστεύετε ότι αυτό το πάμε μαζί, ενωμένοι μπορούμε να πάμε μπροστά, πιστεύετε ότι τελικώς θα κυριαρχήσει, οι διαφορές θα μείνουν απ' έξω, η πολιτική θα δώσει όθηση, κατεύθυνση στην επίλυση των προβλημάτων? Είναι αυτό που θέμε και είναι το ζητούμενο. Θα πρέπει όλοι να συμβάλλουν σε αυτό, ο νέος πρόεδρος φυσικά, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι υποψήφοι, ο Γιώργος Παπανδρέου που ήταν στο δεύτερο γύρο, όλα τα στελέχη πρέπει να συμβάλλουν σε αυτό. Δεν έχει άλλη επιλογή παράταξη και βεβαίως θέλω να συμπληρώσω ότι αναδείχθηκε την προεκλογική εντός αγωγικών περίοδο η ανάγκη να υπάρξει ένας ενιαίος απολογισμός. Δυστυχώς έχουμε ανάλογα με την περίοδο την ανάδειξη διαφορετικών απόψεων για τη στάση της παράταξης. Ο ενιαίος απολογισμός, και αναφέρομαι ιδιαίτερα για την περίοδο 2009-2015, θα μας δώσει οριστικά τη δυνατότητα να μιλάμε με την ίδια γλώσσα για αυτά που έχουμε κάνει και για να προχωρήσουμε και ενιαία για το μέλλον. Δυστυχώς αναδείχθηκε ότι η καλή ήταν για κάποιους περίοδο 9-11 και κακή 12-14. Και για κάποιους άλλους ήταν χείριστη 9-11 και καλή 12-14. Αυτά δεν υπάρχουν. Χρειάζεται ενιαίος απολογισμός και εκεί χωράνε όλοι. Και βεβαίως το ενιαίο αφήγημα που θα οδηγήσει μπροστά. Μακάρι οι καινούργοι μαζί με τους παλιούς και οι παλιοί μαζί με τους καινούριους να το ακούσουν αυτό το οποίο λέτε, κύριε Κεκέρογλου, γιατί ουσιαστικά είναι και η εντολή της βάσης τόσων ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι προσήλθαν για δεύτερη Κυριακή στις κάλπες για να αναδείξουν τον νέο πρόεδρο, ότι δηλαδή ενιαία και μαζί πρέπει να προχωρήσετε, ή αυτό που είπατε πριν από λίγο, που εγώ το κρατάω, δεν έχουμε άλλη επιλογή ως παράταξη. Ακριβώς, έχουμε περάσει από χίλια κύματα.
και πρέπει να αναδεικνύουμε και να προχωρούμε με βάση αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που πιθανόν είναι διαφορετικά και χωρίζουν ή πληγώνουν τους Α ή τους Β. Την παράταξη εννοώ. Και η κοινωνία εξάλλου δεν ενδιαφέρεται για το τι διαφορές έχουμε, οι δευτερεύουσες, αλλά η κοινωνία ενδιαφέρεται να δει ξανά μια ισχυρή παράταξη που θα μιλάει για την κοινωνία, για τα προβλήματά της, όπως προσπαθήσαμε από το 2017 και μετά, από το 2015 και μετά να κάνουμε. Το πετύχαμε σε σημαντικό βαθμό, γιατί η παράταξη ήταν πολυκερματισμένη και διαλυμένη και το έργο της Φώτης Γεννηματά ήταν πάρα πολύ δύσκολο αλλά σημαντικό. Τώρα λοιπόν μπορούμε με βατήρα τη δουλειά που έχει γίνει το προηγούμενο διάστημα και να πάμε στην επόμενη μέρα ενωμένοι και δυνατοί. Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Από εκεί και πέρα θα κριθούμε βέβαια στην πράξη και ελπίζουμε να κριθούμε από τους πολίτες και στις επόμενες εθνικές εκλογές με κριτήριο ακριβώς το τι μπορεί να προσφέρει κάθε παράταξη σε αυτόν τον τόπο, γιατί έχουμε πια δεδομένο και την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίοδο, αλλά και την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, παλιότερα την αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος μπορεί πλέον να συγκρίνει και εμάς και τις άλλες δύο παρατάξεις. Άρα είναι ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό το ενιαίο αφήγημα και να κερδίσουμε τον κόσμο. Νομίζω ότι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο περάσατε αυτό το μήνυμα, πρώτον ενωτικό μήνυμα και κατά δεύτερον το μήνυμα ότι δεν υπάρχει περίοδος εφησυχασμού, διότι τα πάντα τρέχουν και βρίσκονται όλα σε εξέλιξη, από τα εθνικά θέματα, από τα ευρωπαϊκά θέματα, από τα οικονομικά θέματα, ό,τι τρώει ουσιαστικά την καθημερινότητά μας και το μετερίζει μας. Να σας πω όμως πώς θα προχωρήσετε και θα πάτε μπροστά από την άλλη και στο διαδικαστικό. Ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης είχε επισημανθεί, υπόθηκε, σχολιάστηκε διαφορετικά μεθαύριο προϋπολογισμό στη Βουλή. Εδώ πώς τα πράγματα πάνε στο διαδικαστικό, απλά χωρίς εχμές? Νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα κι αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί για την παράταξή μας σε περίοδο αντιπολίτευσης. Είναι ένα στοίχημα όμως, μπορούμε να το κερδίσουμε κι αυτό. Πώς δηλαδή, πώς μπορεί να κινηθείτε? Κοιτάξτε, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω τίποτα παραπάνω από το ότι η θεσμική διαδικασία της συνοβουλευτικής ομάδας με τη βούληση του Προέδρου που έχει την εντολή των πολιτών της βάσης της παράταξης, που είναι ο νέος Πρόεδρος, θα πρέπει να συμβαδίσουν. Και αν συμβαδίσουν, νομίζω ότι θα έχουμε τα λιγότερα δυνατά προβλήματα που μπορούν να προκληθούν εξ αυτής της πραγματικότητας. Αυτή η πραγματικότητα όμως ήταν σε γνώση των πολιτών, ήταν σε γνώση όλων όσων ψήφισαν και θεώρησαν ότι είναι δευτερεύον. Άρα λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να το λύσουμε με κάθε τρόπο. Αναλαμβάνει ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα και επίσημα τα καθήκοντά του? Στη Χαρλάου Τρικούπη, ναι, 11 η ώρα είναι η συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Γιάβασα και με τον Γραμματέα, υποθέτω, προκειμένου να δουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με το κόμμα και την οργάνωση και βέβαια πρέπει να αναλάβει μετά και ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, γιατί το καταστατικό και η διαδικασία είναι εκλογή Προέδρου Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος αναλαμβάνει και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Είναι χωριστή πολιτική οντότητα το ΠΑΣΟΚ και χωριστεί το Κίνημα Αλλαγής που είναι και συνασπισμός κομμάτων. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι διπλή ουσιαστικά η παραλαβή. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ μένω σε αυτά ότι ακόμα και αυτό, δηλαδή η επόμενη μέρα διαδικαστικά έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι ένα στοίχημα ότι οφείλεται και το Προεδρείο και η κοινοβουλευτική ομάδα να βρείτε τη λύση και να προχωρήσετε. Τα προβλήματα της χώρας είναι υπαρκτά και είναι διαφορετικά. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει, που ήξερε τι γινόταν, τι ψήφιζε ουσιαστικά, τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Μακάρι έτσι να εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν μπαίνω σε άλλη παραπολιτική, παραφιλολογική διαδικασία και κουβέντα, γιατί αυτά τα οποία ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες ήταν κάτι παραπάνω από πολλά και νομίζω ότι δεν ενδιαφέρουν την καθημερινότητα, κύριε Κεγκερόγλου.
έχετε δίκιο. Αυτό που ενδιαφέρει είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για την πατρίδα και τον κάθε πολίτη. Λοιπόν, το να σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλά, γεια σας.